απόψε γίνεται η εκδήλωσή μας με αφορμή τη λήξη των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου. Στα χορευτικά μας τμήματα αποτελούνται από, σύνολο, από τμήματα παιδικό, εφηβικό και ενηλίκων. Θα μας παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς από την Ήπειρο, από τη Θεσσαλία και από τα νησιά μας. Υπεύθυνος χοροδιδάσκαλος είναι ο κύριος Ηλίας Ζαχαράκης. Με αφορμή λοιπόν τη λήξη της χορευτικής χρονιάς, αποφασίσουμε απόψε να χορέψουμε, να γλεντήσουμε μετά από τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας. Φέτος ανασυντάξαμε πραγματικά από την αρχή τα χορευτικά μας τμήματα και μετράμε γύρω στους 35 με 40 χορευτές. Αν λάβετε υπόψη σας ότι πριν 3 χρόνια τα χορευτικά μας τμήματα αποτελούνταν από 100 χορευτές. Ήταν λίγο δύσκολη η χρονιά, αλλά προσπαθούμε για το καλύτερο, γιατί θέλουμε να καταλήξουμε και να καταλάβει ο κόσμος ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα να κρατήσουμε τις ρίζες μας, τα ήθη, τα έθιμά μας, τον πολιτισμό μας και να μεταλαταπαδεύσουμε όλα αυτά στην επόμενη γενιά, στα νιάτα. Έχετε και έναν κορυφαίο εκφραστή της δημοτικής παράδοσης, τον Αντώνη Γυρίτσια. Έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη και παραδοσιακό τραγουδιστή που πραγματικά είναι η τιμή μας που σήμερα βρίσκεται κοντά μας και θα μας κρατήσει συντροφιά με παραδοσιακούς ρυθμούς. Επίσης στην ορχήστρα μας έχουμε τον Ηλία τον Τζερεμέ στο κλαρίνο, τη Δήμητρα Καλιάρα, κανονάκι τραγούδι, τον Παναγιώτη Παπακώστα, κιθάρα τραγούδι, τον Μίλτο τον Κρανιά, μπουζούκι τραγούδι. Έχουμε επίσης τον Δημήτρη τον Κωνσταρέλο και τον Κυριάκο τον Αργύρη στα πλήκτρα και στα ντραμς. Και ελπίζουμε να περάσουμε όλοι μια ξένια στη βραδιά και να έχουμε ένα πολύ ωραίο, ξεχωριστό και χαρούμενο και αισιόδοξο καλοκαίρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιλούσαμε προηγουμένως, κύριε Κυρίτση, με την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, την κυρία Ελισάβετ Αλεξίου, και είπε ότι είναι μεγάλη τιμή που ένας θρύλος της δημοτικής μουσικής όπως εσείς βρίσκεται απόψε εδώ για να τραγουδήσει. Πώς αισθάνεστε που βρίσκεστε στα Τρίκαλα για άλλη μια φορά, που σας αγαπούν ιδιαίτερα και φανατικά, θα έλεγα? Ναι, είναι περήφανος για τα Τρίκαλα εδώ πέρα πραγματικά. Όταν έρχομαι, όλος ο κόσμος με αγαπάει. Γιατί τουλάχιστον νομίζω ότι παίζουμε τα τραγούδια και τραγουδάμε αυτά που πρέπει να πούμε, δημοτική παράδοση δηλαδή. Γιατί τα δημοτικά μας τραγούδια αποτελούν το ξέσπασμα της ψυχής του λαού. Σας συγκλονίζεται από διάφορες περιπτώσεις. Ναι. Τα δημοτικά μας τραγούδια με τη θαυματική τους ομορφιά μας πλημμυρίζουν με έντονη συγκίνηση και με μεγάλη περηφάνεια. Είμαι περήφανος που υπηρετώ τόσα χρόνια τη δημοτική μας παράδοση. Και κάτι ακόμα, αν σας έλεγε κάποιος τι κρατάτε από την μακρόχρονη καριέρα σας με τις πολύ μεγάλες επιτυχίες και όπως είπαμε με την τεράστια αγάπη του κόσμου, τι κρατάτε? Κρατάω και είμαι ευχαριστημένος που μπορώ και κάνω τον κόσμο να κλαίει από χαρά και να κλαίει πραγματικά από τα τραγούδια που τραγουδάμε και λοιπά. Υπολογίζετε ότι θα ψήσετε απόψε? Περίπου στα 1.500-2.000. Εσείς θα φάτε? Θα προλάβω. Καλή υπομονή. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση. Το όνομά σας δεν μας είπατε? Ο Κώστας. Ο Κώστας, ο ψήστης. Κύριε Θανάση, και τον κύριο Θανάση πάλι. Δύο, τέσσερα.
Που χόρεψαν για όλους και να πω κάτι, πέρασαν 3 χρόνια η οποία αυτή η πανδημία μας είχε κλείσει στα σπίτια μας, μας είχε κλείσει μέσα και βλέπουμε φέτος βγήκαμε όλοι στις πλατείες, βλέπω χαμόγελα στα πρόσωπά σας. Αυτό σημαίνει ότι αυτού του είδους οι εκδηλώσεις συμβάλλουν στην ψυχική ανάταση του ανθρώπου. Θα ήθελα όλοι σας να συμμετέχετε σε τέτοιου είδους δραστηριότητες και συμμετέχετε από ό,τι βλέπω. Ελάτε στους συλλόγους να χορέψουμε. Κάποτε μου λέει κάποιος γιατρός, μάλλον μου λέει κάποια κυρία,
Ξέρεις, το τελευταίο καιρό επισκέφτομαι συχνά κάποιον ειδικό. Της λέω, γιατί έχω θέματα. Μου λέει, παίρνει κάποια λεφτά, πληρώνω κάποια. Μου λέει, πόσα θέλεις εσύ για να με βοηθήσεις να το ξεπεράσω. Ελάτε στους συλλόγους, χορέψτε, να εκτονωθείτε και να δίνετε και εμάς κουράγιο να συνεχίζουμε αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε. Εύχομαι σε όλους σας καλό καλοκαίρι, μετά από βγήκαμε από την πανδημία, να χορέψουμε, να ξεδώσουμε. Απόψε η καταπληκτική ορχήστρα και με επικεφαλής τον Αντώνη Κυρίτση, αλλά και τους δικούς μας, τη Δήμητρα Καλιάρα και στο λαϊκό πρόγραμμα το Μύρτο Κρανιά, σας εγγυώνται για ένα αξέχαστο γλέντι, ένα αξέχαστο πανηγύρι. Καλή διασκέδαση σε όλους σας και καλό καλοκαίρι. Μισό λεπτό λίγο. Έλα. Κύριε Αντώνη, ξεκινάμε. Γλέντι. Εσύ τα έχεις όλα,
Ό,τι για περίβια και μαλλιά δουν αυτή η νομορφιά. Ορθέξε μου δε κι άμα να άμα φέξε μου πέ και καραγή μου. Καλής μου, ας πάω κι εγώ
συναντήσω. Να πούμε εγώ κι εσύ, να πούμε εγώ κι εσύ, αγαπή μου χρυσή.